Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς πριν από λίγα λεπτά η τουρκική Εθνοσυνέλευση έδωσε το πράσινο φως για την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Να συνδεθούμε με τη Μαρία Ζαχαράκη, καθώς Μαρία, με την απόψινή εξέλιξη δίνεται και ένα τέλος στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ Άγκυρας και Στοχόλμης. Σε ακούμε. Έπειτα από 2 χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων, παζαριών, έντονων αντιπαραθέσεων, τελικά απόψε 23 Ιανουαρίου του 2024 η τουρκική Βουλή και η Τουρκία έδωσε το ναι, είπε το ναι στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Εγκρίθηκε απόψε από την Ολομέλεια της τουρκικής Βουλής το σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο είχε έρθει πριν από την πρωτοχρονιά στην τουρκική Βουλή. Και έτσι το κυβερνών κόμμα ΑΚΕΠΕ, το εθνικιστικό κόμμα του Ντεβλέτ Μπαχτσελή και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ψήφισαν ναι. Το μόνο κόμμα που δεν ψήφισε υπέρ του πρωτοκόλλου, υπέρ της ένταξης, ήταν το καλό κόμμα της Αξενέρ. Το νομοσχέδιο δηλαδή έγινε δεκτό με 287 ψήφους, ενώ όχι ψήφισαν 55 βουλευτές και άλλοι 4 βουλευτές απήχαν. Τώρα το πρωτόκολλο αυτό θα σταλεί στον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, για να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και έτσι να λάβει και επίσημο χαρακτήρα αυτή η έγκριση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Επομένως, όπως είπαμε και νωρίτερα στο Δελτίο, η μέρα που όλη η Δύση περίμενε προκειμένου να δει κατά πόσο η Τουρκία θα ξαναδεθεί στο άρμα της έφτασε και το Κοινοβούλιο επικύρωσε απόψε, το Κοινοβούλιο της Τουρκίας, αυτή την διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Η εξέλιξη αυτή εδώ σχολιάζεται ότι αποτελεί πρώτα απ' όλα μία σημαντική νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τη Δύση, ενώ θεωρείται ότι θα οδηγήσει και στο ξεπάγωμα των τουρκοαμερικανικών σχέσεων. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να συνδεθούμε όμως και με την Εύφη Κουτσοκώστα, καθώς η χώρα μας νωρίτερα έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ που αφορά το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εύφη, σε ακούμε. Ναι, Ελευθερία, η Ελλάδα με μια επιστολή που έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών και στον αντιπρόσωπό μας τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και εκείνος τον μεταβίβασε από τις 17 Γενάρη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, διαμαρτύρεται κατά της κήρυξης, της μονομερούς ανακήρυξης συνορεύουσα ζώνης από τη Λιβύη. Και αυτό γιατί, όπως λέει η Αθήνα, τα όρια της διεκδικούμενης από τη Λιβύη συνορεύουσα ζώνη, όπως φαίνεται από τις σχετικές συντεταγμένες και το χάρτη που έχει καταθέσει η Λιβύη στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο για τρεις λόγους. Ο ένας είναι ότι θεωρεί κλειστό τον κόλπο της Σύρτης, κάτι το οποίο η Ελλάδα έχει αντιταχθεί ήδη από το 1974, αλλά το πιο σημαντικό σημείο και τουλάχιστον που λέει η Ελλάδα στην επιστολή της, είναι ότι γίνεται αναφορά στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της Λιβύης, τα οποία ακολουθούν όμως τις συντεταγμένες του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου του 2019, το οποίο φυσικά έχει απορριφθεί κατηγορηματικά, όπως αναφέρεται και στην επιστολή, από την Ελλάδα ως άκυρα και χωρίς ισχύ και ως κατάφορη παραβίαση των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Για ακόμα μια φορά, λοιπόν, η Ελλάδα λέει ότι προφανώς δεν αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη μονομερή κήρυξη συνορεύουσα ζώνης από τη Λιβύη. Και δεν πρόκειται να προκαταβάλει όλο αυτό οποιαδήποτε νόμιμο δικαίωμά της στο θέμα του δικαίου της θάλασσας. Και μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι προφανώς περιμένουμε να πρωτοκολληθεί αυτό το κείμενο, αυτή η επιστολή επισήμως στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να γίνει και επίσημο νομικό έγγραφο του οργανισμού. Εύφη, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση θα διακόψουμε με νέο έκτακτο δελτίο. Καλό σας βράδυ.